Παναλίκας, ιδιότητα. Διευθυντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, με αυτή την ιδιότητα βρίσκομαι εδώ για να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο, ένα συμπατριώτη μας, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και πολιτικός επιστήμονας, υπάλληλος του ΕΙΤΕ και συμβαίνει να είναι το τρίτο βιβλίο. Αυτό το βιβλίο του είναι πραγματικά μια ακτινογραφία, θα έλεγα, της εποχής μας, πολιτική ακτινογραφία, ότι έχει σχέση και με την οικονομία και με την κρίση η οποία παρουσίασε η οικονομία μας και εννοείται, ας πούμε, και η πολιτική, αλλά και η πολιτιστική και οι πολιτιστικές αξίες των τόπων μας. Θα έλεγα ότι με έναν τρόπο ο Γιάννης έχει το χαρίσμα να αφηγείται πολύ όμορφα, δηλαδή με μια ρέουσα γραφή, να εξιστορεί όλον αυτόν τον προβληματισμό του ανθρώπου. Φυσικά κάτω από τη δική του κάθε βιβλία και κάθε άποψη έχει την υποκειμενικότητά τη, κάτω από τον δικό του υποκειμενικό ορίζοντα. Έχει όμως και στοιχεία αντικειμενικότητας, τα οποία δεν αμφισβητούνται, γιατί είναι αλήθεια ότι είναι αποδεκτά από τον περισσότερο κόσμο και από την κοινωνία. Όπως η φτώχεια που διάβουμε σήμερα, η εξαφίωση, όλα αυτά περιγράφονται με τον πιο αδρό τρόπο. Θα έλεγα ότι εμένα μου έκανε και με πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που διάβασα στο τρίτο και στο τέταρτο μέρος, όπου περιγράφει τις διεθνείς εξελίξεις και τις θέσεις των χωρών αυτών γεωστρατηγικά σε σχέση με την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ αστοχές οι αναλύσεις. Εγώ προσωπικά εμπλούτησα τις γνώσεις μου και μπορώ να πω ότι απέκτησα μια ακόμη επιπλέον θεωρητική βάση γύρω από αυτή τα ζητήματα. Τον ευχαριστώ πολύ που με επέλεξε να είμαι στο πάνελ σήμερα της παρουσίασης και εύχομαι να γίνονται τέτοιες παρουσιάσεις, άρα πρέπει να πει ότι θα έχουμε περισσότερη και μεγαλύτερη συγγραφή έργων παρόμοιων από ντόπιους συγγραφείς. Σας ευχαριστώ πολύ.